Λοιπόν, η φωτογραφία είναι λίγο κακή γιατί είναι μέσα από το εργοστάσιο, οπότε εκεί περνάω περίπου 10 με 12 ώρες την ημέρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και να σας ταξιδέψω στο δικό μου ταξίδι, στον χώρο της ελληνικής βιομηχανίας. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι νιώθω λίγο άβολα, γιατί νομίζω ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ σήμερα. Η εταιρεία δηλαδή αυτή, η οποία δημιουργήθηκε το 2006, αν η οικονομία της χώρας ήταν σε σωστό δρόμο, αν τα πράγματα δηλαδή πήγαιναν καλά, με λογική, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν θα έπρεπε καν να είχε ξεκινήσει το 2006. Και μόνο η δυνατότητα ύπαρξης αυτής της εταιρείας δείχνει με τον πιο φανερό τρόπο την αποτυχία ενός ολόκληρου συστήματος εδώ και 40 χρόνια να χτίσει μία στοιχειώδη βιομηχανία. Μία βιομηχανία δηλαδή που δεν θα επιτρέπει τύπου σαν γεμένα να έρχονται πριν 6 χρόνια από το μηδέν να ξεκινάνε μία εταιρεία σε έναν παραδοσιακό βιομηχανικό κλάδο όπως είναι το χαρτί. Θυμίζω ότι το χαρτί είναι ένα προϊόν της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, ούτε καν της δεύτερης. Λοιπόν, και μέσα σε 5 χρόνια να είναι ακόμα ζωντανή, να είναι ακόμα εδώ και να σας μιλάνε. Αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το ταξίδι λοιπόν αυτόν ξεκινάει το 2006. Όταν επιστρέφοντας στην Ελλάδα, βρίσκω τη χώρα στο τελευταίο πιάτο σας τα κομακαρονάδας. Λοιπόν, το καλό πράγμα του να γυρνάς από ένα εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό είναι ότι δεν κουβαλάς τους μύθους και τους φόβους της εσωτερικής σκηνής. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν πίστεψα αυτό που μου λέγανε οι φίλοι μου, ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, χωρίς ιδιαίτερη βιομηχανική παράδοση, μια εμπορική. Οι Έλληνες είναι ένας εμπορικός λαός, δεν είναι ένας βιομηχανικός λαός. Χωρίς βιομηχανική παράδοση, δεν μπορούμε να αναπτύξουμε βιομηχανία, δεν έχουμε τις οικονομίες κλίμακας, δεν έχουμε τον πληθυσμό. Απαγορεύεται. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι 5 λεφτά που έχεις, 5 χρήματα που έχεις, να χτίσεις μια οικοδομή, να έχεις ένα σταθερό όφελος, έτσι 20-25% και μετά ξανά και ξανά και ξανά. Εγώ αντιθέτως έβλεπα μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτό που έβλεπα εγώ ήταν μια σχετικά πλούσια χώρα στο κέντρο μιας πολύ ενδιαφέρουσας γειτονιάς. Όσοι από εσάς δεν το έχετε σκεφτεί, η Ελλάδα συνορεύει με γύρω στα 170 εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, συνορεύει με μια χώρα η οποία είναι η πιο ταχαίως αναπτυσσόμενη μετά την Κίνα, συνορεύει με μια ακόμα η οποία έχει από τους πιο συνειδητοποιημένους και καλούς καταναλωτές, την Ιταλία, και στα βόρεια σύνορά της έχει καμιά 30-40 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι το βιωτικό τους επίπεδο είναι σχετικά χαμηλό και είναι διψασμένοι για καταναλωτικά προϊόντα. Εγώ αυτό το περιβάλλον είδα. Βέβαια, γυρνώντας τα μάτια μου στο εσωτερικό, είδα μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Μια κατάσταση, δηλαδή, που δεν ήταν σε αντιδιαστολή με το κλίμα της ευμάρειας το οποίο υπήρχε στη χώρα το 2006. Έβλεπα, δηλαδή, μια εγχώρια παραγωγή η οποία ήταν κατακερματισμένη σε μικρούς παραγωγούς. Με χαμηλής έντασης, χαμηλής αξίας μηχανολογικό εξοπλισμό, οι οποίοι αγκομαχούσαν να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση. Αυτό το κάνανε με έναν τρόπο αναποτελεσματικό, αντιοικονομικό και τελικώς ακριβό, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να φεύγουν και να πηγαίνουν στα εισαγόμενα προϊόντα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα στο δικό μου το χώρο, που είναι τα προϊόντα χάρτου οικιακής χρήσεως, το 40% της εγχώριας ζήτησης καλυπτόταν το 2006 από εισαγωγές. Αυτή ακριβώς ήταν η ιδέα πάνω στην οποία στηρίξαμε την εταιρεία. Αλλά αποφασίσαμε και κάτι ακόμα. Αποφασίσαμε να την κάνουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι υπήρχε μέχρι τότε. Το πρώτο πράγμα που κάναμε διαφορετικό είναι ότι δεν φτιάξαμε άλλη μία μικρή εταιρεία. Δεν φτιάξαμε δηλαδή άλλη μία εταιρεία
με χαμηλού κόστους μηχανήματα, με γρήγορη απόσβεση και ένα σίγουρο κέρδος μετά. Αντιθέτως, φτιάξαμε τις δομές και τις υποδομές μιας μεγάλης εταιρείας. Επενδύσαμε δηλαδή σε πάγιο εξοπλισμό υψηλών ταχυτήτων, σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία μπορούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κάναμε διαφορετικά ήταν ότι δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το κράτος. Δεν μπήκαμε δηλαδή σε αυτό που λέμε κρατικές προμήθειες. Όχι φυσικά γιατί το κράτος είναι κακός πελάτης. Το κράτος είναι ο καλύτερος πελάτης. Μπορείς να του πουλήσεις τα πάντα 2 και 3 φορές ακριβότερα από ό,τι πουλάς στους υπόλοιπους. Αλλά γιατί ακριβώς δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία συνδιαλλαγής με ανθρώπους τους οποίους το κράτος είχε να θέσει να τρέχουν αυτές τις προμήθειες και οι οποίοι διοργανώναν τύπεις διαγωνισμούς προκειμένου να έχουν ένα άλοθη, να έχουν μια βιτρίνα για να δίνουν τις δουλειές σε αυτούς που τους δίναν περισσότερα. Αντιθέτως, εμείς κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Πήγαμε και μπήκαμε στην πλέον ανταγωνιστική αγορά, την αγορά της ιδιωτικής ετικέτας στον ιδιωτικό χώρο. Αυτό το κάναμε για 2 κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν γιατί θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες διατρέχουν το κλάδο του χαρτιού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο περισσότερο παράγεις, τόσο περισσότερο πέφτει το κόστος παραγωγής σου. Επομένως γίνεσαι περισσότερο ανταγωνιστικός. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν ιδανικά. Γιατί πολύ απλά, σε αυτή την ομάδα προϊόντων, μπορείς να ταΐσεις τις μηχανές σου με πολύ μεγάλους όγκους, γιατί είναι η πλέον αναπτυσσόμενη αγορά. Ο δεύτερος λόγος που μπήκαμε σε αυτά τα προϊόντα είναι γιατί θέλαμε να επιβάλλουμε μία κοστολογική, μία οργανωτική και μία παραγωγική πειθαρχία στην παραγωγική μας διαδικασία. Θέλαμε δηλαδή να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που σήμερα λέμε ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν ιδανικά. Γιατί σε αυτά η σχέση τιμής-ποιότητας είναι δεσπόζουσα. Στην αγορά αυτή είσαι τόσο καλός όσο η τελευταία προσφορά που στέλνεις. Είσαι τόσο ποιοτικός όσο το τελευταίο δείγμα που παραλαμβάνει ο πελάτης σου. Επομένως, έχεις την πολυτέλεια να μπορείς να μετράς το μέγεθος της ανταγωνιστικότητάς σου σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς δηλαδή να βλέπεις πόσο ανταγωνιστικός είσαι, όχι μόνο σε σχέση με την εγχώρια αγορά, αλλά και σε σχέση με την αγορά του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν, προχωρήσαμε σε ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο αγοράς παγίων στοιχείων, τα οποία όμως δυσχέραναν και, αν μπορούμε να πούμε, χειροτέρεψαν τα οικονομικά της εταιρείας. Το 2006, λοιπόν, τα οικονομικά της εταιρείας έχουν αυτή την εικόνα. Το χρέος της είναι 170%. Έχει έλλειμμα 15% και κανένας φυσικά τραπεζικός δανεισμός ήταν διαθέσιμος. Λίγο πολύ, δηλαδή, η εικόνα της Ελλάδας σήμερα, ίσως και λίγο χειρότερα. Νομίζω το χρέος είναι κατά τι περισσότερο. Αυτή όμως η εικόνα, αυτοί εδώ οι αριθμοί, κρύβουν κάτι διαφορετικό που συνέβαινε. Εμείς δηλαδή τα λεφτά που δανειστήκαμε δεν τα επενδύσαμε στην κατανάλωση. Τα επενδύσαμε σε δομές και υποδομές. Τα επενδύσαμε σε ανταγωνιστικότητα, η οποία 5 χρόνια μετά έφερε αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα. Το χρέος πέφτει από το 170 στο 30. Το έλλειμμα μετατρέπεται σε πλεόνασμα. Το κόστος παραγωγής μειώνεται αθρηστικά στα τελευταία 5 χρόνια 20%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 10 πλασιάζεται, από τα 5 στα 50. Η εταιρεία λοιπόν εξάγει σε 9 χώρες, σε όλη την Ευρώπη. Έχει αυξήσει την απασχόλησή της 5 φορές και ταυτόχρονα
και σε αυτό θα σταθώ αργότερα, η μέση αύξηση του μισθολογικού κόστους είναι 5,3%. Δηλαδή, σταθερά οι εργαζόμενοι της εταιρείας παίρνουν αυξήσεις 5,3%. Τύχη, θαύμα. Πόση τύχη μπορείς να έχεις όταν ξεκινάς από 170% χρέος? Πόσο τύχη μπορείς να έχεις όταν από το 2008 όλοι όσοι ασχολούνται με τις επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι οι τράπεζες έχουν πλέον σταματήσει να δίνουν νέα δάνεια? Πιστεύω ότι αυτό που καταφέραν 50 άνθρωποι μέσα σε 6 χρόνια να αλλάξουν την εικόνα μιας εταιρείας αλλά και ενός ολόκληρου κλάδου μπορούν να το καταφέρουν 10 εκατομμύρια Έλληνες για τη χώρα τους. Και επίσης πιστεύω ότι η εταιρεία αυτή, μέσα από την πορεία της, την εξέλιξή της και τη στρατηγική που ακολούθησε, μπορεί να μας δώσει ορισμένα χρήσιμα μαθήματα, ορισμένες χρήσιμες ιδέες για το νέο παραγωγικό πρότυπο που ψάχνουμε. Ας δούμε μερικές από αυτές. Καταρχήν, η πρώτη ενδιαφέρουσα ιδέα, την οποία πρέπει κάποια στιγμή να την ανακαλύψουμε, είναι ότι οι οικονομίες κλίμακας βοηθούν. Οι οικονομίες κλίμακας, δηλαδή η πτώση δηλαδή του κόστους σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα, είναι αυτές, ήταν το κλειδί που αύξησε τον κύκλο εργασιών 10 φορές. Και αυτό με τη σειρά του ήταν το κλειδί που μείωσε το χρέος από το 170 στο 30. Η δραστική αποκλιμάκωση του χρέους μπορεί να γίνει μόνο όταν αυξάνεις τον παρονομαστή. Η δύναμη του παρονομαστή στη μείωση ενός κλάσματος είναι δραματική. Και πιστεύω απόλυτα ότι αν επενδύσουμε σε οικονομίες κλίμακας, μπορούμε πολύ γρήγορα να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα που χάσαμε τα τελευταία 15-20 χρόνια. Η δεύτερη ενδιαφέρουσα ιδέα, το δεύτερο παράδειγμα, είναι ότι η ανταγωνιστικότητα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το μισθολογικό κόστος. Τι εννοώ ακριβώς με αυτό? Αν για ένα πράγμα είμαι πραγματικά περήφανος, είναι ότι καταφέραμε το παράδειγμά μας να αλλάξουμε έναν ολόκληρο κλάδο από βιομηχανία εντάσσεως εργασίας, που ήταν κακός πριν, σε βιομηχανία εντάσσεως κεφαλαίου, που είναι καλό σήμερα. Η ανταγωνιστικότητα δεν αυξάνει με τη μείωση του μισθολογικού κόστους. Μάλλον αυξάνει, αλλά αυξάνει λίγο. Η πραγματική αύξηση ανταγωνιστικότητας έρχεται όταν δίνεις τη δυνατότητα στον ίδιο άνθρωπο, με τις ίδιες ώρες εργασίας, να παράγει διπλάσια προϊόντα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν τον εκπαιδεύσεις, να αυξήσεις δηλαδή την παραγωγικότητά του στη μονάδα του χρόνου, ή αν του δώσεις τα εργαλεία να το κάνει αυτό. Και τα εργαλεία αυτά είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός, είναι τα μηχανήματα. Αυτό αποδεικνύεται ότι το κάναμε, διότι, όπως είπαμε, το κόστος παραγωγής έπεσε 20%, όταν την ίδια στιγμή είχαμε μέση μισθολογική αύξηση 5,3%. Η τρίτη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι ότι πρέπει να διαλέξουμε πολύ προσεκτικά τα προϊόντα τα οποία θα παράξουμε. Νομίζω ότι η χώρα πλέον βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν έχει την πολυτέλεια να ποντάρει στα λάθος άλογα. Εμείς δηλαδή δεν επιλέξαμε το χαρτί κατά τύχη. Το χαρτί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποια φυσικά χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η εντοπιότητά του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς του από το σημείο παραγωγής στο σημείο πώλησης είναι μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους. Έχει μεγάλο δηλαδή μεταφορικό κόστος. Αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά για φτηνές εισαγωγές από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, αλλά και από εισαγωγές από βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ιταλία και η Γερμανία. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να το κάνουμε με νόμο για να προστατεύσουμε την εγχώρια παραγωγή, να επιβάλλουμε δηλαδή δασμούς για κάποια προϊόντα, για κάποιες υπηρεσίες, το κάνει η ίδια η φύση για μας. Επιβάλλει δηλαδή κάποιους φυσικούς δασμούς. Και πιστεύω και υπάρχουν πολλοί κλάδοι, πολλά προϊόντα που αυτοί οι φυσικοί δασμοί είναι παρόντες.
θεωρώ ότι μια βόλτα σε ένα σούπερ μάρκετ θα ανακαλύψετε πάρα πολλά. Σχεδόν το σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων. Η βιομηχανία πλαστικών, η βιομηχανία χάρτου, η βιομηχανία προϊόντων ατομικής υγιεινής, η βιομηχανία ειδών συσκευασίας, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες. Είναι χώροι, τα φρέσκα προϊόντα, γιατί έχουν το φυσικό δασμό της ημερομηνίας λήξης. Έτσι. Είναι ορισμένοι χώροι, ορισμένοι κλάδοι, ορισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν αυτό που λέμε φυσικό δασμό. Και νομίζω ότι αν είναι να χτίσουμε μια βιομηχανία, δηλαδή αν πραγματικά θέλουμε να πάμε προς τα εκεί ή και προς τα εκεί, θα πρέπει το πρώτο κύτταρό της να είναι τέτοια προϊόντα, τέτοιες βιομηχανίες. Γιατί σε αυτές τις βιομηχανίες μπορούν οι εταιρείες να αναπτυχθούν, να οργανωθούν, να συστηματοποιηθούν, να καθετοποιηθούν τα πρώτα δύσκολα και ευαίσθητα χρόνια της δημιουργίας τους, εκμεταλλευόμενες αυτό ακριβώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το τρίτο μάθημα είναι ότι το μέγεθος μετράει. Λοιπόν, πραγματικά δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι θα είχαμε την πορεία αυτή που είχαμε αν η εταιρεία δεν είχε τις δομές και τις υποδομές μιας μεγάλης εταιρείας. Δεν θα μπορούσαμε να ρίξουμε το κόστος μας τόσο δραματικά αν δεν είχαμε την οργάνωση μιας μεγάλης εταιρείας. Και εδώ θα ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο και να μιλήσω για έναν μύθο, έναν τεράστιο μύθο που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια. Είναι ο μύθος της μικρομεσαίας επιχείρησης. Είναι ο μύθος που λέει ότι η μικρομεσαία επιχείρηση είναι ευλογία για οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να γεμίσουμε τη χώρα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις παντού. Ανεξάρτητα αν αυτή είναι βιομηχανία εντάσσεως κεφαλαίου, βιομηχανία εντάσσεως εργασίας, βιομηχανία εντάσσεως τεχνολογίας, γνώση κτλ. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανθίσουν. Έχουν νόημα ύπαρξης. Μπορούν να προσφέρουν υπεραξίες σε βιομηχανίες εντάσσεως γνώσης, εντάσσεως τεχνολογίας, εντάσσεως εξειδίκευσης, εντάσσεως εργασίας ενδεχομένως. Αντιθέτως, σε βιομηχανίες εντάσσεως κεφαλαίου, οι μεσαίες και οι μεγάλες είναι αυτές που πραγματικά ταιριάζουν. Γιατί μπορούν να εκμεταλλευτούν το μέγεθός τους και να μοχλεύσουν τις οικονομίες κλίμακας που υπάρχουν μέσα στις βιομηχανίες εντάσσεως κεφαλαίου. Εμείς, ωστόσο, τα τελευταία 30-40 χρόνια δώσαμε κίνητρα σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, ανεξαρτήτως. Η ζημιά που κάναμε είναι τεράστια. Και είναι τεράστια και κοστολογείται. Λοιπόν, ας πούμε στον κλάδο του χαρτιού. Όπως σας είπα, το 40% της ζήτησης το 2006 ήταν από εισαγωγές. Αν αυτό το μεταφράσουμε σε νούμερα, σημαίνει 60 εκατομμύρια ευρώ χαμένο ΑΕΠ και 1.200 θέσεις εργασίας το χρόνο. Είναι σαν να γίνεται ένας αγώνας ταχύτητος, η κάθε χώρα να στέλνει τα δύο πιο γρήγορα αμάξια της και εμείς να στέλνουμε 2.000 καραβαίους, ελπίζοντας ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή θα μας φέρει και τη νίκη. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε αυτή τη γενίκευση. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε το θάρρος και να καταλάβουμε ότι δεν είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδανικές για όλους τους κλάδους. Και πρέπει στους κλάδους, στις κατηγορίες προϊόντων που αυτές δεν πρέπει να υπάρχουν, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους που είναι σε αυτούς τους κλάδους, είτε να συγχωνευτούν, είτε να εξαγοραστούν. Για το τέλος, πιστεύω ότι αυτό που είναι πρωτίστως αναγκαίο να αλλάξουμε, είναι η νοοτροπία. Θα πρέπει δηλαδή να φύγουμε από το εύκολο, το γρήγορο και το άκοπο και να ξαναβρούμε τις αξίες της εργασίας, τις αξίες της παραγωγής, το σύστημα, τη μεθοδικότητα, τη σκληρή δουλειά, τον προγραμματισμό, το μακροπρόθεσμο κέρδος, όχι το κοντοπρόθεσμο όφελος. Θα πρέπει όμως πάνω απ' όλα να πάρουμε ρίσκα. Να πάρουμε τα ρίσκα της γενιάς μας. Να πάρουμε τα ρίσκα που μας αναλογούν. Όπως τα πήραν και οι προηγούμενες γενιές. Οι γενιές των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί, οι οποίοι σήκωσαν τη χώρα στα πόδια της μετά από δύο πολέμους. Έναν παγκόσμιο και έναν εμφύλιο.
Οι άνθρωποι αυτοί είχαν το 1 εκατοστό των δυνατοτήτων που έχουμε εμείς σήμερα. Η εκπαίδευσή τους ήταν στοιχειώδης. Οι περισσότεροι δούλευαν το πρωί και πήγαιναν σχολείο το βράδυ. Οι οικογένειές τους ήταν ξεκλειρισμένες από τον πόλεμο. Η δε κρατική βοήθεια ήταν από μηδέν έως μείον. Κι όμως, οι άνθρωποι αυτοί, η γενιά αυτή, είχε κάτι που εμείς ακόμα ψάχνουμε. Είχε τη δίψα να φύγουν και να σπάσουν τον κύκλο της ανέγειας και της φτώχειας. Είχαν τη φιλοδοξία να πετύχουν. Είχαν την ανάγκη και τη χαρά της δημιουργίας. Αυτή την ανάγκη και τη χαρά πρέπει να την ξαναβρούμε στις ψυχές μας. Σας ευχαριστώ πολύ.